Λοιπόν, κύριε Γαβαλάκη, επειδή είσαστε γνωρίζω σε όλα τα επιμελητήρια, σε συνεννόηση με την κυβέρνηση, κάθε χρόνο τέτοια εποχή ουσιαστικά χαράσετε η οικονομική στρατηγική της κυβέρνησης και ακούει και τους εταίρους. Εσείς τι περιμένετε αύριο από τον Πρωθυπουργό και ας ξεκινήσουμε από το τι έχετε εισηγηθεί και ποιες από αυτές τις εισηγήσεις πιστεύετε ότι μπορεί να υλοποιήσει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Και ευχαριστώ πολύ. Το επιμελητήριο της Αθήνας έχει καταθέσει εδώ και καιρό μια σειρά από προτάσεις και ιδιαίτερα τώρα δε που ο πρόεδρος έχει και την ευθύνη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων έχει επικαιροποιήσει σε συνόηση με όλα τα επιμελητήρια αυτές τις προτάσεις. Γι' αυτό που το είπατε και εισαγωγικά το είπε νομίζω η κυρία Ζαρακέλη, αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Χρειάζεται άμεσες παρεμβάσεις φορολογικές με αναπτυξιακό πρόσημο. Χρειάζεται δηλαδή στοχευμένες μειώσεις. Και στο φόρο εισοδήματος και στο ΦΠΑ για να βοηθηθεί να απορροφήσει και τα πρόσκαιρα προβλήματα. Ελπίζουμε να είναι πρόσκαιρα, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα διαρκέσουν, θα δημιουργήσει ή επιτρέψουμε να την πω ενεργειακή κρίση. Αλλά και χρειάζεται και σε έναν άλλο πυλώνα άμεσες παρεμβάσεις για το θέμα των αναθυμίσεων, το οποίο φαίνεται να εξελίσσεται όλο και περισσότερο. Και χρειάζεται η κυβέρνηση να εστιάσει στο πώς μπορεί να βοηθήσει την επιχειρηματικότητα από τη μια, ώστε να μπορεί να απορροφήσει κατά το μέτρο του δυνατό, γιατί και μιλήσαμε για μείωση στο ΦΠΑ, η αλλαγή κατηγοριών σε βασικά είδη του ΦΠΑ, αλλά και από την άλλη να βοηθήσει φυσικά και τα υπόλοιπα νοικοκυριά, δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις, άλλωστε και οι επιχειρήσεις για να ζουν χρειάζονται ανθρώπους να μπορούν να καταναλώνουν. Τα ευάλωτα νοικοκυριά και στον ενεργειακό τομέα που αναφερθήκατε, αλλά και γενικά στη στήριξη της προσαρμογής στη μετά COVID εποχή που ακόμα δεν την έχουμε δει, αλλά ελπίζουμε να έρθει. Γιατί σκεφτείτε ότι θα έχουμε σύντομα να αντιμετωπίσουμε και όλες αυτές τις αναβολές πληρωμών από μια σειρά από φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις που θα κληθούν οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες να αρχίσουν σιγά σιγά να καταβάλουν. Κύριε Γαβαλάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά παρακαλώ. Πριν από το καλοκαίρι, επειδή οι παράγοντες της αγοράς και οι κοινωνικοί φορείς καταλάβαιναν τη δυσκολία και το μέγεθος του προβλήματος, ο αείμνηστος πρόεδρος του ΕΒΕΑ, ο Κωνσταντίνος Μίχαλος, μας είχε πει εδώ ότι υπάρχει μια συνεργασία των επιμελητηρίων, των ελληνικών, με τα επιμελητήρια του Ευρωπαϊκού Νότου, σε μια προσπάθεια να υπάρξει ένα κούρεμα των οφειλών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γιατί διαφορετικά η εξίσωση δεν βγαίνει. Αυτό το έχετε συζητήσει με την κυβέρνηση, έχει αναλυφθεί καμία πληροφορία, ναι. Πρωτοβουλία, συγγνώμη. Γιατί νομίζω ότι είναι ζωτικής και κρίσιμης σημασίας για την επιβίωση πολλών επιχειρηματιών και επιχειρήσεων. Αναδεικνύεται πολύ σωστά τον άλλον πυλώνα της παρέμβασης που απαιτείται, που όπως είπατε στο παρελθόν είχε αναδειχθεί και από τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μίχαλο και συνεχίζει ο νέος πρόεδρος και ο Γιάννης Χατζηδοσίου σε συνεννόηση με την κυβέρνηση. Άλλωστε το έχουμε δημοσιοποιήσει και μιλάμε ακριβώς για τις επιχειρήσεις που έχουν δεχτεί πλήγμα από την πανδημία και για το κούρεμα των απαιτήσεων που θα κληθούν να καταβάλουν αποπληρώνοντας τις οικονομικές βοήθειες που ήταν. Είναι πολύ, πολύ σημαντική παρέμβαση που πρέπει η κυβέρνηση να τολμήσει να τη δει, να τολμήσει να την φέρει στην επιφάνεια σύντομα και όχι όταν πια το πρόβλημα θα είναι μεγάλο, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις στην οικονομία που χρειάζεται παρέμβαση να είναι πριν τα γεγονότα και όχι όταν τα γεγονότα πιέζουν την επιχειρηματικότητα. Άλλωστε γι' αυτό και σήμερα μιλάμε για τις παρεμβάσεις στο θέμα της ενεργειακής κρίσης, όπως πρόσκαιρα ελπίζουμε, όπως σας είπα πριν, να εξελίσσεται, ώστε οι ανατιμήσεις αυτές να μην δημιουργήσουν σημαντικό πρόβλημα επιβίωσης και στις επιχειρήσεις αλλά και στον καταναλωτή. Αναφερθήκατε στις αυξήσεις που θα έρθουν. Στην κυβέρνηση υπάρχει η άποψη ότι η αγορά αυτορυθμίζεται. Την υιοθετείτε εσείς αυτή την άποψη? Ακούμε αυτή τη συμπάντα στη ΔΕΤ. Ξέρετε, η επιχειρηματικότητα, η οικονομία γίνεται επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ακούμε από τη μια άποψη την ατολμία, από την άλλη την άποψη την αυτορύθμιση. Η αλήθεια συνήθως, να σου πω, τα πραγματικότητα στην οικονομία, στην πραγματική οικονομία είναι κάπου στη μέση. Ούτε η αυτορύθμιση θα φέρει ακριβώς τα αποτελέσματα που θέλουμε, ούτε όμως και η καθυστέρηση μπορεί να μας βοηθήσει σε τέτοιες στιγμές. Άρα χρειάζεται μια ισορροπία. Γενικώς η ισορροπία είναι κάτι που είναι ζητούμενο
Κοιτάξτε, κύριε Γαβαλάκη, δεν σας ρωτάει τυχαία η Ελένη Καλογεροπούλου, γιατί είπατε μια φράση νωρίτερα, η οποία, Ελένη, νομίζω ότι κωδικοποιεί και όλη την κριτική που ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Ότι η κυβέρνηση πρέπει να προβλέπει και να παρεμβαίνει πριν γίνεται το κακό. Δεν ξέρω. Εγώ είμαι πολύ συγκεκριμένη στο θέμα της αυτορύθμισης. Ναι. Γιατί το επαναλαμβάνουν. Και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης το είπε χθες και πάρα πολλά κυβερνητικά στελέχη, αν δεν κάνω λάθος, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν είναι μια κριτική που κάνει απλώς η αντιπολίτευση, είναι μια θέση της κυβέρνησης. Εγώ γι' αυτό σας ρωτάω, αν πιστεύετε ότι αυτό το θέμα θα λυθεί με την αυτορύθμιση. Πιστεύω ότι θα λυθεί με την αυτορύθμιση μόνο αν αυτό το πλαίσιο των αυξήσεων τη ενεργειακή κρίση, μιλάω δηλαδή του κόστου τη ενέργεια, μείνει για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Έτσι. Mm-hmm. Γι' αυτό και χρειάζεται γρήγορα η κυβέρνηση να παρέμβει στο ΦΠΑ, ώστε να μπορούν οι επιχειρήσει να απορροφήσουν προσωρινά και άρα έτσι να δούμε την αυτορύθμιση αυτέ τι αυξήσει, mm-hmm. για να μην περάσουν τα καταναλωτή. Αν όμω αυτό συνεχίζεται, δεν θα μπορεί η επιχειρηματικότητα να απορροφήσει. Άλλωστε, ακούσατε ότι υπάρχει μια προσπάθεια με τι μεγάλε αλυσίδε για την απορρόφηση του κόστου. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν είναι μόνο μεγάλες αλυσίδες, υπάρχει και μικρομεσαία επιχείρηση. Η μικρομεσαία επιχείρηση δεν έχει την ίδια δυνατότητα να απορροφήσει το συγκεκριμένο κόστος. Γι' αυτό μίλησα πριν για την ισορροπία. Ένα λεπτό, Αδριάννα, να σε ρωτήσω κάτι με αυτό που λέει ο κ. Γαβαλάκης. Τι πληροφορίες έχουμε δεδομένο ότι η μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ δεν περνάει αυτό τελώς ως κυβερνητική απόφαση. Πρέπει να έχει και την έγκριση των εταίρων. Τι πληροφορίες έχουμε, γιατί μέχρι τώρα ξέραμε ότι σε αυτό το σκέλος οι εταίροι κατά το κοινώς λεγόμενο κλωτσάνε. Και κλωτσούσαν κάθε φορά, Ελίνα, που τίθεται το θέμα μείωσης των συντελεστών του ΦΠΑ, μείωσης γενικότερα των εμέσων φόρων. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε και υπάρχει και το έχουμε στα χέρια μας ως χώρα είναι το 16,2 η ανάπτυξη, η οποία υπερεύει, νομίζω, κάθε προσδοκία. Τα πρόσθετα έσοδα είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Αυτό θα μπορεί να κατευθυνθεί στο λεγόμενο μεγάλο καλάθι. Μια ενδεχόμενη μείωση του ΦΠΑ για την οποία και συζητούμε ή και του ίδιου του συντελεστή, του χαμηλού θα πάω, από το 13% στο 11% ή προϊόντων τα οποία μπορούν να φύγουν από τον υψηλό συντελεστή και να πάνε στον χαμηλό συντελεστή προκειμένου να μειωθούν και οι τιμές, και μιλώ για προϊόντα τα οποία επηρεάζονται από αυτό το οποίο βλέπουμε τις αυξήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι ένα ερώτημα. Υπάρχει μια πληροφορία, υπήρχε ήδη εδώ και ημέρα σε αυτή η πληροφορία για ότι ενδεχομένως υπάρχει μια σειρά προϊόντων τα οποία θα φύγουν από το 13% και θα πάνε στον χαμηλό συντελεστή. Αυτό είναι κάτι το οποίο περιμένουμε να δούμε. Αυτό που γίνεται σε όλη την Ευρώπη είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητηθεί. Και με πίεση προς τους θεσμούς στο θέμα της μεταμνημονίας. Με το θέμα της αύξησης του κατώτατου μισθού έχουμε κάποια πληροφορία, Αντριάννα. Γιατί η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει μια πρώτη αύξηση και είχε δώσει για αρχές του 2022 μια προοπτική επανεξέτασης και επαναφοράς αυξήσεων. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι, και για να το πούμε πάρα πολύ απλά, με αυτές τις τιμές που βλέπουμε αυτή τη στιγμή να διαμορφώνονται για τη φετινή, φθινοπορεινή και χειμωνιάτικη σεζόν, μια οικογένεια όπου υπάρχει ένας μισθός στο σπίτι που μεσοσταθμικά είναι, ας πούμε, πάνω κάτω κοντά στο χιλιάρικο, απλά δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Όχι, όχι. Δεν βγαίνει, και όσο θα συνεχίσουν να αυξάνονται οι τιμές, τα πράγματα θα είναι ακόμα δυσκολότερα. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3% είναι αυτή η οποία θα δείξει μια αύξηση στους μισθούς, Λίνα. Υπάρχουν παρεμβάσεις όσον αφορά το θέμα του φορολογικού. Τα λέγαμε ήδη και χθες, δηλαδή για παράδειγμα την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα, και στη συνέχεια θα δούμε τι θα γίνει με συνταξιούχους και τι θα γίνει με τον δημόσιο τομέα. Και έχουμε και τη μείωση του φόρου στις επιχειρήσεις κατά 2 μονάδες. Τη θυμόμαστε στο 24, θυμόμαστε μια μείωση κατά 2 μονάδες στο 22 και έρχεται η νέα μείωση για να φτάσει να αγγίξει το 20%. Κύριε Γαβαλάκη, η Αναπτυξιακή Τράπεζα προχωράει για να παίρνετε οι επιχειρήσεις τα δάνεια που θέλετε, γιατί αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και που αφορά και τις μικρομεσαίες αλλά και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Η πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, όπως σωστά το αναδεικνύεται, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.
Και γι' αυτό θέλει πιο γρήγορα βήματα στην κατεύθυνση που λέτε. Πριν συνεχίσω σε αυτό, επιτρέψουμε για τους φόρους των επιχειρήσεων που αναφερθήκατε. Βεβαίως πρέπει οπωσδήποτε αυτό να το ακούσουμε. Αύριο πρέπει οπωσδήποτε να ακούσουμε τη μείωση του 20%. Αλλά πρέπει να τολμήσουμε να ακούσουμε κάποια στιγμή κάτι πιο γενναίο από αυτό που ακούσαμε λίγους μήνες πριν για την προκαταβολή φόρου. Σήμερα η επιχειρηματικότητα που καταφέρει να βγάλει κάποιο κέρδος. Το κέρδος πολλές φορές είναι το εισόδημα της οικογένειας του επιχειρηματία. Σωστό. Ή είναι το περιθώριό του για να κάνει την επόμενη κίνηση, για να προσλάβει έναν εργαζόμενο ακόμα. Δεν μπορεί να προκαταβάλει στο κράτος το 80% που αυτή τη στιγμή έχει σχεδιαστεί να ισχύει μετά από ένα χρόνο φόρου. Πρέπει κάποια στιγμή να τολμήσουμε, παρότι καταλαβαίνουμε ότι το δημοσιονομικό περιθώριο δεν είναι μεγάλο, αλλά πρέπει ακριβώς περιθώρια που δημιουργούνται από ένα θετικό αναπτυξιακό πρόσημο, όπως είδαμε πρόσφατα, πρέπει αυτό το περιθώριο να γυρνάει πίσω στην κυρίαρχη και να δημιουργεί την έννοια. Και βέβαια, επαναφέρω πολύ σωστά, λέτε, κύριε Καλογεροπούλου, ότι πρέπει να τρέξουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες, πρέπει να τολμήσει η πολιτεία σε σχέση με την αναπτυξιακή τράπεζα, αλλά και σε σχέση, αν θέλετε, με τις παρεμβάσεις στο τραπεζικό σύστημα. Είναι σύνθετο θέμα, βέβαια, το ξέρετε πολύ καλύτερα και πολύ καλά κι εσείς, ώστε να αποκτήσει πρόσβαση η μικρή επιχείρηση που είναι σχεδόν αποκλεισμένη. Ταυτόχρονα, πρέπει να κινητροδοτήσουμε τη συνεργασία των μικρών επιχειρήσεων, τα συνεργατικά δίκτυα και τις συγχωνεύσεις ή συνεργασίες των εταιριών. Έχουμε διάσπαρτη μικρή επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Πρέπει να κοιτάμε το σήμερα, που σωστά τα αναδεικνύεται, αλλά πρέπει και σήμερα να κάνουμε παρεμβάσεις για 1 και 2 χρόνια μετά. Γιατί αλλιώς σε 2 χρόνια θα ξανασυζητάμε τα ίδια, με αφορμή πάλι κάποιο θετικό ή αρνητικό σενάριο στην οικονομία. Θα συζητάμε τα ίδια, αλλά θα κλαίμε και επί ερυπείων, κύριε Γαβαλάκη, γιατί δεν ξέρουμε πόσοι από τους μικρομεσαίους θα καταφέρουν να παραμείνουν ζωντανοί.